Για αύριο Παρασκευή 17 Απριλίου, το μέγιστο ύψος του κύματος στις παρακάτω περιοχές θα διαμορφωθεί ως εξής. Σε όλες τις περιοχές του Θερμαϊκού, το μέγιστο ύψος κύματος θα κυμανθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα και η κατάσταση στην επιφάνεια της θάλασσας θα χαρακτηρίζεται από ρητιδώσεις και ήπια κύματα, κυρίως νοτιοανατολικής προέλευσης και κατά τόπους νοτιοδυτικής και βορειοανατολικής. Αναλυτικότερα, στις παραλίες της Πιερίας η προέλευση του κύματος θα είναι νότιο-ανατολική και βορειοανατολική. Στην περιοχή της Χαλκιδικής η προέλευση θα είναι νότιο-ανατολική καθώς και νότιο-δυτική. Ενώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης θα είναι νότιο-δυτική με νότιο-ανατολική προέλευση κύματος. Ας παρακολουθήσουμε αναλυτικά τις ημερήσιες κάρτες για την κατάσταση της θάλασσας και κατεύθυνσης του κύματος ανά τρίωρο. Η ελάχιστη και η μέγιστη θερμοκρασία τώρα στην επιφάνεια της θάλασσας. Στην Κατερίνη και το Δέλτα Αξιού η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας θα κυμανθεί από 15 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο Λιτόχωρο και τη Λεπτοκαριά 15 με 16. Στην περιοχή του Παντελεήμονα και των Νέων Πόρων 15 με 17 και 14 με 16 βαθμούς αντίστοιχα. Στην περιοχή της Φούρκας και της Άνης, η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας θα κυμανθεί μεταξύ 14 και 15 βαθμούς. Στην περιοχή της Τρίγλιας και της Καλλικράτειας, 14 με 16 και 14 με 15 βαθμούς αντίστοιχα. Στην περιοχή της Επανομής, 15 η ελάχιστη και 16 η μέγιστη. Στις περιοχές Περαία, Κρίνη, Θεσσαλονίκη, Καλοχώρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 16 και 18 βαθμών. Ας παρακολουθήσουμε τις ημερήσιες κάρτες θερμοκρασίας ανά τρίωρο στις περιοχές του Θερμαϊκού κόλπου. Η ανύψωση της μέγιστης μετεωρολογικής παλιρίας θα κυμανθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα.